τον υπέροχο, όπως πάντα, Χάρη Ρώμα. Καλώς ήλθες στην παρέα μας και πάλι, Χάρη. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που σας βλέπω. Εμείς. Και αυτή τη φορά ιδιαιτέρως, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και για τη συνεργασία που έχω στο Open και εγώ. Βέβαια. Μα κυρίως γι' αυτό, Αριστοτέλη Δε Μούνδο. Ναι. Το όνομα σε περιγράφει τέλεια, πιστεύω. Ναι. Είχες δουλέψει ξανά με τον Βασίλη, τον Θωμόπουλο. Όχι. Δεν έχω δηλαδή να δουλέψει ούτε με τον Βασίλη Θωμόπουλο, ούτε με τον Γιώργο Φιδά που το γράφει και ο οποίος μάλιστα υπήρξε. Θα το πω σε εισαγωγικά έτσι για να μην παρεξηγηθώ, έτσι τουλάχιστον το λέει και ο ίδιος θαυμαστής μου, είναι κάπως νεότερος ο Γιώργος και είχε έρθει και στην Επίδαυρο να με δει, χωρίς να είμαστε φίλοι ας πούμε, να δει την πρωταγωνιστική μου ας πούμε κάθοδο στα άγια αυτά χώματα του θεάτρου και ήταν εκεί, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε την πορεία μου και γι' αυτό πρέπει να πω ότι του οφείλω το τόσο προσεγμένο ρόλο που είναι η δεύτερη φορά που δεν γράφω. Αυτό πήγα να σου έχω πω. Έχω κάνει γκέστα, ας πούμε, για τον Καπουτζίδη, τότε το θρυλικό τσιτσίγκο που έκανα στις Σαββατογεννημένες. Ποτέ δεν. Πάντα γράφαμε με την Άννα εμείς. Και γι' αυτό πολλοί μου είχαν πει ότι θα ήθελα να σας προτείνω, αλλά σκεφτόμουν ότι δεν θα το δεχτείτε ποτέ. Είναι δύσκολο για σένα να παίζεις ένα κείμενο που δεν το έχεις γράψει. Το συγκεκριμένο, επειδή γράφτηκε για μένα, έτσι όπως το φαντάστηκε ο Γιώργος, αλλάζουμε κάποια πράγματα βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι έχω την άδεια, έτσι κι αλλιώς. Α, τα πειράζει δηλαδή τα κείμενα λίγο. Ναι. Έχει το μικρόβιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά είναι καλοσχεδιασμένο και μου αρέσει. Το κάνω με έτσι μεγάλη χαρά και βλέπω και τον κόσμο που το αντιμετωπίζει. Μου στέλνουν βιντεάκια συνεχώς από τις εμφανίσεις. Εγώ δεν προφέρω να το δω, αλλά μου στέλνουν ξέρεις έτσι αποσπάσματα. Βλέπω ότι έχει γίνει viral και TikTok και αυτός ο ρόλος που δεν τον έγραψα εγώ με την Άννα, που είναι σε ένα καθημερινό, το οποίο όμως είναι πολύ προσεγμένο και που η συνεργασία με τον Θωμόπουλο είναι συγκλονιστική. Εγώ το περίμενα ότι θα γίνουμε τόσο φίλοι, γιατί δεν μου είχε περάσει από το μυαλό βλέποντας. Δεν ξέρεις, άμα δεν γνωρίσεις τον άλλο από κοντά και βλέπεις μια παρουσία έτσι τυπικά, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ μπορεί και να κολλάς και σαν χημεία. Και αυτό μπορεί να φέρει και μια μελλοντική συνεργασία και, με τον Βασίλη. Κούτρας, πρώτα απ' όλα έφερε μια φιλία, το οποίο είναι σημαντικότερο. Mm-hmm. Και ναι, προφανώς θα φέρει και συνεργασία, γιατί όταν οι άνθρωποι συμπαθιούνται τόσο πολύ πλέον, επιδιώκουν να ξαναβρεθούν. Το θέμα είναι αν εγώ συνεχίσω και πόσο θα συνεχίσω και με ποιο τρόπο θα συνεχίσω να εντάσσομαι στη show business, δεδομένου ότι όχι πως δεν το αγαπάω, το έκανα 40 χρόνια το κάνω και με νομίζω μεγάλη επιτυχία, κατά διαστήματα πολύ μεγάλη μάλιστα, αλλά η πολιτική δεν είναι ένα παιχνίδι, ούτε ένα πάρεργο, ούτε ένα χόμπι. Δεν είμαι χομπίστας. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε για να, ουσιαστικά για να σταθώ δίπλα στο φίλο μου, τον Γιώργο Πατούλη, χωρίς να πιστεύω καν ότι θα εκλεγώ, όταν μου ζήτησε να κατέβω στις εκλογές 4 χρόνια πριν, που έκανε και εκείνο το άλμα από ο δήμαρχος Αμαρουσίου να βρεθεί περιφερειάρχης. Μπήκα στον αγώνα, συστρατεύτηκα δίπλα του, γιατί τον αγαπώ και τον συμπαθώ. Τον συμπαθούσα, τώρα τον αγαπάω ακόμη περισσότερο που συνεργαζόμαστε. Και νομίζω ότι και αυτή η συνεργασία και η σχέση είναι μια σχέση ζωής πλέον, κατοχυρωμένη και οριστικά. Ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, ειδικά αν γίνω δήμαρχος στο Χαλάνδρι, επειδή πιστεύω ότι ο Γιώργος θα είναι οπωσδήποτε ο επόμενος περιφερειάρχης και το αξίζει, νομίζω ότι η συνεργασία αυτή θα αποδώσει και για τους δυο μας και για τους βέβαια τους δημότες του Χαλανδρίου που με καίει και με ενδιαφέρει και εσένα πρέπει να σε ενδιαφέρει. Όλοι. Να τον κάνω ένα σπουδαίο δήμο, ένα δήμο που όλοι να θέλουν να έρχονται να τον επισκεφτούν. Πώς είναι, λέω καμιά φορά, πώς τα φέρνει η ζωή. Οι γονείς θέλουν να ασχοληθεί με την ιατρική. Ναι, ναι. Ο Χάρης ασχολήθηκε με την υποκριτική και τώρα φτάσαμε και στην πολιτική. Όλα τα οίκη. Και θέλω να σου πω γι' αυτό ότι επειδή πολλοί μου λένε μα πώς είναι δυνατόν και ειδικά οι αρνητές που με εύσχυμο τρόπο δεν θέλουν, ξέρεις, να εμπλακείς, ίσως και έχοντας και πολιτικά κολλήματα, παρότι εγώ έχω δηλώσει ο Κακομοίρης και το εννοώ, γιατί εμένα μου προτάθηκε για χρήσμα από αυτούς που με πρωτοφώναξαν και είπα όχι. Εγώ είμαι ο Χάρης Ρώμας, έχω αποκτήσει ένα κοινό, δεν θέλω να το ρισκάρω και να μπω σε αυτή τη διαδικασία του να γίνω κομματικό στέλεχος. Mm. Και τώρα βλέποντας άλλους υποψήφιους σε διάφορα μέρη, δεν λέω μόνο για το Χαλάνδρι, που από εκεί
προσλαμβάνουν την αδυναμική τους, προσπαθούν να την προσλάβουν μέσω ενός κομματικού μηχανισμού. Με λίγα λόγια, είναι παιδιά κομματικού σωλήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ζωή μου με οδήγησε εκεί και δεν είμαι αναγκασμένος να προσλαμβάνω δύναμη από αυτό. Χθες συνάντησα μια κυρία σε αυτό στα βραβεία, στα International Greek International Women Awards, που έγινα πρέσβης καλής θέλησης. Και ήταν και ο υπουργός ο Χατζηδάκης και λοιπά. Ανταλλάσσαμε απόψεις, μιλήσαμε και για το Χαλάνδρη, γιατί και εκείνος κατεβαίνει στο βόρειο τομέα. Και μια κυρία με πλησίασε, έτσι, κάπως νεότερη από μένα, αλλά όχι μικρή βέβαια, και μου είπε: είμαι μεγάλη φαν. Σας θαυμάζω πάρα πολύ και βλέπω, μάλιστα έχω κάνει και βραδιά με φίλες μου για να δούμε το τελευταίο επεισόδιο του Δελιάνου Παρθεναγωγείου. Λέω, άρα θα μου πείτε γιατί ασχολείστε με την πολιτική. Πού το έχω ακούσει αυτό, γιατί και δεν θα κάνετε άλλα βήματα στην τηλεόραση, στο σινεμά, ξέρω εγώ κλπ. Στο θέατρο. Δεν θα κάνεις δηλαδή άλλα βήματα, δεν θα ξανά. Θα σου πω στο τέλος. Θα σου πω στο τέλος. Γιατί αυτό ήταν πολύ ωραίο που μου είπε αυτή η γυναίκα. Είναι αυτό που σε κάνει, σου δίνει δύναμη μεγάλη. Μου λέει, όχι, θα σας πω ότι ευτυχώς που υπάρχετε και σε αυτό το χώρο. Είμαι δικηγόρος και αισθάνομαι ότι άνθρωπος σαν και εσάς, που έχει ανέβει την πυραμίδα μόνος του και δεν σπρώχτηκε ξαφνικά στη μέση της πυραμίδας, επειδή ξέρει πώς ανεβαίνεις από κάτω μέχρι πάνω, έχει τη δυνατότητα να φτάσει στην κορφή. Αυτό είναι ό,τι ωραιότερο μου έχουν πει. Είναι όντως πολύ ωραίο. Αλλά για να την ανέβεις αυτή την πυραμίδα, μόχθησες πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δημιούργησες τεράστιες επιτυχίες και πολύ μεγάλες σειρές που ακόμα παίζονται. Αυτό το ότι ακόμα βλέπουμε τον Κωνσταντίνο και Ελένης και κάνει νούμερα ή το καφέ της χαράς. Πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει καλό, ας πούμε, αυτή η συνεχόμενη επανάληψη των σειρών? Όχι. Πιστεύω πλέον, αυτό είναι μια παλιά λογική που δεν υφίσταται καθόλου. Mm. Εγώ πιστεύω ότι αντιθέτως μας ανακάλυψαν και επόμενες γενιές. Αν το προϊόν που έχεις σαν καλλιτέχνη δημιουργήσει, αντέχει στον χρόνο, μπορεί να έχει φρεσκάδα και για τις επόμενες γενιές. Βλέπω ένα σωρό παιδιά, νέα παιδιά, αλλά και φοιτητές, που μου λένε ατάκες τις οποίες δεν θυμάμαι από τις σειρές μου. Και μου λένε και ατάκες από τους ΜΕ και τους ΔΕΝ, που δεν πολύ παίζονται, δηλαδή στο Μακεδονία TV, αλλά δεν είναι. Όπως το καφέ της χαράς ή το Κωνσταντίνο και Ελένης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή και εκείνο έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία, το ανακαλύπτουν, το ξαναβλέπουν και μου λένε να το έφτιαξα κομμάτια. Φοιτητές, δεν σου λέω παιδάκια μικρά. Το οποίο σημαίνει ότι τους ξεκουράζει, τους συναντάνε ένα χιούμορ που τους εκφράζει. Πόσα TikTok έχουν γίνει. Εγώ νομίζω ότι δηλαδή, είμαι από τα πιο πρόσωπα πολυφορεμένα στο TikTok μέσα από αυτούς τους ρόλους που έχω παίξει. Φοβήθηκες μέσα από αυτούς τους ρόλους μήπως σε παρεξηγήσουν σαν άνθρωπο, γιατί ο κόσμος κάποια φορά ταυτίζει το ρόλο με τον άνθρωπο, επειδή ήσουν πάντα αυστηρός, λίγο ξινός, λίγο... Μπέτη μου και Δημήτρη μου, τελικά το πιο σοφό απ' όλα είναι αυτή η ρίση. Ο χρόνος είναι πανταμάτορ. Mm. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Κάποτε όταν κάναμε τηλεόραση με τόσο μεγάλη επιτυχία, γιατί εμείς δεν προφτάσαμε την επιτυχία του εμπορικού κινηματογράφου, της Φίνος Φιλμ, ας πούμε. Είμαστε η επόμενη γενιά. Και με δέος βλέπαμε το Βουγιουκλάκη, τον Κούρκουλο, ξέρεις, όταν τους συνάντησα από κοντά. Με κάποιους μάλιστα έπαιξα κιόλας. Σαν νεαρό παιδί, 23-24 χρονών. Πέτυχα όμως την ιδιωτική τηλεόραση και έγινα ένας από τους μεγάλους στάρ αυτού του κομματιού και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Βγάλαμε λεφτά, γίναμε αναγνωρίσιμοι στον κόσμο, αγαπηθήκαμε και πραγματικά πιστεύω ότι ενώ τότε λιδωρηθήκαμε ότι αυτή η τηλεόραση είναι ένα φθηνό είδος κλπ. Αυτοί που αντέξανε στον χρόνο οι δουλειές τους πήραν ένα μεγάλο παράσημο. Υπήρχε άνθρωπος που ήθελες να δουλέψεις μαζί του και δεν δέχτηκε να δουλέψετε μαζί? Κάποιος ηθοποιός? Όχι. Όχι. Κάποιο δικό σου αποθυμένο? Δεν που έχω, δεν έτυχε όμως. Απλά αν ξαναπαίξω, θα δούμε τώρα με το Δήμαρχο. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πάω καλά. Μου λέγει και ο φίλος μου εδώ που έχει σχέση με το Χαλάνδρη, αλλά ξέρει τι θα ψηφίσει, όπως μου είπε μόνος του. Ότι είναι δύσκολο, ασφαλώς είναι δύσκολο, γιατί και το δικαίωμα του εκλέγεστε είναι ιερό για τον καθένα. Ούτε θέλω να βάλω να μηδενίσω τη δουλειά που έχει κάνει ένας προηγούμενος ή πιο προηγούμενη. Αλλά σίγουρα έχω ένα όραμα για να γίνει το Χαλάνδρη κορυφαίο. Αυτό το όραμα όμως που πάντα έχεις, το είχες και για την τηλεόραση αλλά και για την πολιτική. Πάντα. Σου αφήνει καθόλου χρόνο για προσωπική ζωή? Γιατί ξέρω ότι νεότερος είχες κάνει ένα γάμο. Τώρα θα είχες αυτή τη θέληση να ξανακάνεις γάμο ή να αποκτήσεις ένα παιδί? Θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία ή βάζεις πάντα μπροστά το να προσφέρεις, το να γράφεις, το να δημιουργείς ωραίες σειρές? Η αλήθεια είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση
Τώρα, ειδικά επειδή αφενός θέλω να είμαι εντάξει απέναντι στο λόγο που έχω δώσει, πρώτα απ' όλα στους ψηφοφόρους που με ψήφισαν και με κάναν αντιπεριφερειάρχη και πραγματικά τρέχουμε την αντιπεριφέρεια, την περιφέρεια πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο κοπλιμέντο στην πολιτική μου αυτή των 4 χρόνων καριέρα ήταν που διάβασα, και θα σου δείξω και το, γιατί και εγώ τώρα το, ένα site πολύ έγκυρο που έγραψε, που γράφει ότι αυτό που έχει γίνει στο τμήμα πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, εγώ θα έλεγα όλο το έργο της Περιφέρειας Αττικής, είναι πολύ έντονο και πολύ δυνατό. Αλλά και το δικό μου τμήμα που με αφορά. Δεν μου απαντάς όμως ότι την προσωπική ζωή την αφήνεις πίσω. Την δεν αφήνω. Μου λες. Αναγκαστικά μένει πίσω. Γιατί όταν έχεις αυτό, έχεις την προεκλογική για το Χαλάνδρι που είναι το σχέδιο, το όνειρο, το όραμα. Και βάζω όλη μου τη δυναμική και θα τη βάλω ακόμη περισσότερο πλέον. Και ταυτόχρονα παίζω και στο. Που με έψησε ο Λάτσιος να παίξω και στο Open και δεν το μετανιώνω, γιατί είναι μια. Πολύ σημαντική οικογένεια γεννήθηκε ξαφνικά γύρω μου και υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι και εξαιρετικοί τεχνικοί και μόλις αισθάνεσαι πολύ ευτυχισμένος να βρίσκεσαι με τόσο καλούς ανθρώπους, δεν είναι και εύκολο. Το Πεφταστέρι θα γίνει η σειρά που έχεις γράψει. Θα σου πω. Όταν λοιπόν έχεις όλο αυτό το πακέτο, κάπου θα πληρώσεις και ένα τίμημα. Mm. Το τίμημα είναι ότι ο άνθρωπος στη ζωή σου, ας πούμε, τέλος πάντων. Το έτερον ίμιση σου λέει δεν είμαι ίμιση, είμαι το 1/10. Εγώ δηλαδή. Το θυσιάζεις όμως αυτό για να κάνεις το όνειρό. Το σκέφτομαι τώρα πώς θα τα καταφέρω. Πώς θα γίνει να σταματήσει να αισθάνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χάρη μου, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Ξέρουμε και εγώ ότι προσπαθείς πάντα για το καλύτερο. Εμείς θα συμβούν τα καλύτερα και θέλω να σου πω γιατί το πιστεύω. Γιατί όταν ανακοινώνεις κάποια πράγματα, συγκεκριμένα έργα που έχεις στο μυαλό σου και βλέπεις ότι βγαίνουν αναρτήσεις από ανθρώπους που είναι πολύ πιο παλιά από σένα στο Δήμο και αναγγέλνουν τα ίδια ακριβώς έργα, α, θα κάνουμε δημοτική πινακοδίκη και στο συγκεκριμένο κτίριο, α, θα κάνουμε δημοτικό πάρκινγκ στο συγκεκριμένο κτίριο, πάει να πει ότι όταν θέλουν να συμμιμηθούν και συμμιμούνται και σε φοβούνται και κάτι καλό έχει σκεφτεί. Μάλιστα. Σας αγαπάω πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε εδώ.